ex con i cui simbuli, ex del Divino Spolium, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Υπάρχει ένας σοφός Έλληνας, ο Αριστοτέλης, που μας είπε πώς πρέπει να μάθει ο άνθρωπος. Πώς πρέπει να μάθει, δηλαδή τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, πώς πρέπει να μάθουν. Πρέπει να τους μάθουμε ή να μάθουν. Ο Αριστοτέλης είπε, οι άνθρωποι φύση πορεύονται του ιδένε. Επιθυμούν από τη φύση τους να μάθουν, όχι να τους μάθουν οι άλλοι. Και τώρα θα θέσω μερικά ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο, τι είναι το σχολείο. Σκεφτήκατε ποτέ, έχει κάνει κάποια απάντηση. Σχολείο είναι κοινότητα ζωής. Αυτό είναι το σχολείο. Και τι είναι η Αγία Γραφή που παίρνουμε στα χέρια μας. Ρήματα ζωής. Και συνεχίζει ο Αριστοτέλης και λέει, κύριε Πλατυπόδη, ότι ο ζών καθεαυτόν είναι θηρίο του Θεός. Αυτός δηλαδή που θέλει να ζήσει μόνος του, να μην είναι σε μια κοινωνία, είναι ή θηρίο ή Θεός. Και πάω, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, και σας απευθύνομαι, να ρωτήσω, γιατί πηγαίνει στο σχολείο ένας μαθητής, γιατί πηγαίνει. Ποιος είναι ο λόγος. Πηγαίνει να πάρει απαντήσεις ή να βρει απαντήσεις. Αν τις απαντήσεις τις έχει πάρει και τις έχει βρει, δεν χρειάζεται σεβασμιότητα να πάει στο σχολείο. Για ποιο λόγο να πάει. Τα ερωτήματα λοιπόν τα οποία μπαίνουν είναι τα εξής. Ένας μαθητής με ρώτησε κάπου τον κύριο Παρικόδη. Κύριε καθηγητά, τα μέρη του λόγου είναι 10. Λέω ναι. Γιατί είναι 10 μου λέει και δεν είναι 10 ή 9. Το σκεφτήκατε ποτέ στους μαθητές απευθυνόμενους στους συναδέλφους. Γιατί δεν είναι 10. Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση. Τα παιδιά λοιπόν πηγαίνουν στο σχολείο, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Βουλή, πηγαίνουν στο σχολείο για να πάρουν απαντήσεις. Και αν θέλετε να πάω λίγο στο 1850, ένας μεγάλος ποιητής και λογοτέχνης, ο Βίκτορ Ουγκό, είχε πει το εξής καταπληκτικό. Ακούστε το. Όσα έθνη, σεβασμιότατε, δεν θέλουν να έχουν αλλαγές και μεταρρυθμίσει την εκπαίδευση, θα έχουν επανάσταση. Και είχε πει ακόμα, υπάρχει κάτι πλατύτερο από τη γη και αυτό είναι η θάλασσα, κυρία Κουκλάκη. Υπάρχει κάτι πλατύτερο από τη θάλασσα και αυτό είναι ο ουρανός. Υπάρχει κάτι πλατύτερο από τον ουρανό. Και αυτό είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και τέλος, υπάρχει κάτι πλατύτερο από την ψυχή του ανθρώπου και αυτό σεβασμιότατε είναι ο Θεός. Και πηγαίνω στο έτος 1957. Τι έγινε, ερώτηση. Τι έγινε το 1957 σε διεθνές επίπεδο, κύριε Καπέλα. Τι έγινε. Έχουμε το Sputnik Shock. Το σοκ δηλαδή που δοκίμασαν τότε οι Αμερικανοί, όταν οι Ρώσοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, στείλαν στο διάστημα τον πρώτο δορυφόρο του Σπούτνικ. Και είπαν οι Αμερικανοί, τι ήταν εδώ, γιατί έγινε αυτό, τι κάνουν τα σχολεία μας, τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί μας, πώς συνέβη αυτό. Και βρήκαν τότε δύο αιτίες που έγινε αυτό. Η μία αιτία σημαντικότητα ήταν ότι δεν είχαν δώσει έμφαση στις λεγόμενες θετικές επιστήμες. Και η δεύτερη αιτία ήταν ότι είχαν παραλληλήσει την προσχολική αγωγή. Από το 0 μέχρι το 5ο έτος της ηλικίας υποδομείται το 50% της ανθρώπινης προσωπικότητας. Η παιδεία μας, λέει ο Αλέν, ένας Γάλλος διανοούμενος, είναι χρησιμοποιητική και ψευτοεπιστημονική. Ξεκινάει και την εκπαίδευση, το υποδόμημα, από τα πατώματα, γιατί αυτά θα κατοικήσει πρώτα. Και δεν ενδιαφέρεται για τα θεμέλια. Όταν έρχεται κάποιος στο σπίτι σας, κύριε Καπέλα, το πήγατε πρώτα στο υπόγειο της πολυκατοικίας να δουλέψει τα θεμέλια. Όχι, όχι. Το σαλόνι. Κύριε Κοβλάκη, το σαλόνι είναι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν,
πρέπει να σκεφτούμε τι λέτε η γερμανική παιδαγωγή. Ό,τι δεν μαθαίνει ο Γιαννάκης, δεν το μαθαίνει αργότερα και ο Γιάννης. Πρέπει να το δούμε αυτό, να το δούμε πολύ καλά. Και πάω στο 1968, κυρία Κουκλάκη. Δεν βλέπω τώρα ότι παίρνετε και το βίντεο. Τι έγινε το 68, ακούστε. Οι Γάλλοι φοιτητές ξεκίνησαν και οι εκπαιδευτικοί στους δρόμους, οι Γάλλοι φοιτητές, και άρχισαν να άρχισαν να γράφουν στους τύπους διάφορα συνθήματα. Τρία συνθήματα έδιναν ανεξίτηλα και διασώζουν την κυρία Παμουτσόπουλου τα βιβλία. Πρώτον, απαγορεύονται οι απαγορεύσεις. Τα γράφει στους τύπους. Δεύτερον, εμείς είμαστε η εξουσία. Και τρίτον, η φαντασία στην εξουσία. Και θέλω να πάω λίγο στη φαντασία, στην δημιουργικότητα. Τι είναι η δημιουργικότητα, ερώτημα. Τι είναι η δημιουργικότητα. Λέμε, αυτός είναι δημιουργικός. Αυτός δεν είναι δημιουργικός. Α, αυτός είναι πολύ δημιουργικός. Τι είναι η δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα είναι το προϊόν του μοναδικού εγώ μας. Ό,τι κάνεις εσύ, δεν μπορεί να το κάνει ο άλλος. Αν το κάνει, θα σε αντιγράψει. Τελείωσε. Ο Χατζηδάκης είναι Χατζηδάκης. Δεν μπορεί να το κάνει το ίδιο. Εντάξει, ακούσαμε το τραγούδι από τα παιδιά. Δεν μπορεί να το κάνει. Το προϊόν του μοναδικού εγώ μας. Και τι μας λέει η δημιουργικότητα. Μας λέει κάτι μαθητές και μαθήτριες κάτι πολύ σημαντικό. Όταν έχετε ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να το λύσετε, αλλάζετε το πρόβλημα και λύνετε αμέσως. Και μου λένε μερικοί, έσπασε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Ο Ιωαννής λοιπόν πήρε εντολή να καθαρίσει τους στάβλους του Αργία. Εάν δεν είχε στρέψει τα ποτάμια να καθαρίσουν τους στάβλους, θα ήταν εκεί ακόμα με την αξίνα, με το φτιάρι και θα ήταν το φτιάρι που θα αγωνιζόταν. Δεν θα το είχε καταφέρει. Δεν θα γίνει να αγωνιστεί. Άρα λοιπόν η δημιουργικότητα είναι το προϊόν του μοναδικού εγώ μας. Και η κριτική σκέψη λέμε, αυτός έχει κριτική σκέψη, αυτός δεν έχει. Μα δεν έχει κριτική σκέψη. Να ασχοληθούμε λίγο με την κριτική σκέψη. Τι είναι η κριτική σκέψη. Αν έχεις πέντε προβλήματα, σήμερα το πρωί που ξεκίνησα από το σπίτι σου, ξεβαλιώσατε, αν έχεις πέντε προβλήματα, πρέπει να τα ιεραρχήσεις. Ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Αν πάρεις το πέμπτο και το βάλεις πρώτο, τελείωσες. Αποτυχία. Φανταστείτε λοιπόν τώρα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Αν ο εκφωνητής το δέκατο πρόβλημα της ημέρας το βάλει πρώτο και το πρώτο το βάλει δέκατο, την άλλη μέρα θα πάρει απολυτήριο. Πώς λοιπόν καλλιεργείται στα σχολεία μας η κριτική σκέψη. Ακούστε ένα παράδειγμα που δεν είναι βέβαια υπέρ της κριτικής σκέψης. Μία καθηγήτρια, έχουμε πολλές καθηγήτριες εδώ, γνώρισα μία μερικές κυρίες, μία μάλιστα εδώ είναι μπροστά μας, σπουδάζει και λατινικά σε πρωτιστήριο. Μία καθηγήτρια διδάσκει στο σχολείο για τον Έρωνα. Ο Έρωνας, μία σχιζοφρενική προσωπικότητα, σχιζοφρενής ο Έρωνας, τι κάνει, καίει τη ρόμη, παίρνει μια κιθάρα, ανεβαίνει πάνω σε ένα κρεβάτι με κουκουλίγα στρώματα και θέλει να γράψει Ιλιάδες και Οδύσσιες, να γίνει νέος Όμηρος. Αφού κατέσφαξε όλο το περιβάλλον, το οικογενειακό, το φιλικό και επικόλυσε τη ρόμη. Και λέει η καθηγήτρια, σας παρακαλώ παιδιά, μπορεί να μου πείτε ο Έρωνας ήταν καλός ή κακός. Καμία απάντηση έχω κοιτάξει. Κανένα παιδί δεν σηκώσει το κέντρο. Τότε η καθηγήτρια απαυτισμένη στρέφεται σε ένα από τα παιδιά, στρέφεται σε ένα και του λέει Βασίλη, σε παρακαλώ, πες με εσύ, ο Έρωνας ήταν καλός ή κακός. Εδώ θα γράψουμε λίγο. Η απάντηση του Βασίλη ήταν σας παρακαλώ κυρία, εμένα ο Έρωνας δεν μου έκανε τίποτα. Τι γίνεται όμως με τους λεκτικούς χαρακτηρισμούς, κύριε Πλανικώδη, μπορεί ένας γονιός, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής να απευθύνει λεκτικούς χαρακτηρισμούς μειωτικούς στους μαθητές, στα παιδιά του. Όχι, όχι, όχι. Όταν ένας παιδαγωγός λέει ότι ο Γιάννης είναι βλάκας, λέει περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του παρά για τον Γιάννη. Γιατί όμως. Γιατί παραλείπει το υποκείμενο. Εγώ λέω ότι ο Γιάννης είναι βλάκας, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ο Γιάννης βλάκας. Και από την άλλη πλευρά δεν είναι αντιστρέψιμο αυτό. Δεν μπορεί και ο Γιάννης
να πει στον δάσκαλο, στον πατέρα ή στη μάνα, κοίταξε και εσύ βλάκα εσύ. Γιατί αν συμβεί αυτό, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα φυσικά. Δεύτερο ερώτημα. Τι είναι η αυτοεκπληρωνόμενη προφητεία, η αυτοεκπληρούμενη προφητεία? Λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρετε τα ποντίκια, έχετε δει ποντίκια. Πιστεύω ότι όλοι σας έχετε δει ποντίκια εδώ στην αίθουσα. Λοιπόν, ένας καθηγητής πήρε δύο ομάδες από ποντίκια. Έξι ποντίκια από εδώ και έξι από εκεί. Είπε στους φοιτητές του, κοιτάξτε, λέει, κοιτάξτε, αυτά τα έξι πρώτα που είναι στην ομάδα Α είναι ευγή ποντίκια. Να κάνετε πειράματα, δούμε, είναι όμως ευγή. Και στους άλλους είπε, τα άλλα έξι ποντίκια, λέει, στην ομάδα Β, αυτά είναι πουτά, λέει. Και δέστε, είναι πουτά όντως, να δούμε. Επειδή λοιπόν οι φοιτητές πίστευαν τα ποντίκια στην Α ομάδα ήταν έξυπνα, πέρασαν όλα με άριστα. Τα άλλα που ο καθηγητής τους είχε πει ότι είναι καθυστερημένα, μείναν όλα στην ίδια τάξη. Αν λοιπόν πιστέψεις για τη χώρα σου, για την οικογένειά σου, για τον μαθητή σου, για το παιδί σου, ότι είναι καθυστερημένος, αυτό λοιπόν λέγεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τίνει να εκπληρωθεί. Γι' αυτό λοιπόν έκκληση κάνουμε πάντα στους παιδαγωγούς, γονείς, δασκάλους, καθηγητές και καθηγητές πανεπιστημίου και σε όλους να ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους μαθητές τους. Και θέλω να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, γιατί θέλω αγαπητοί μαθητές να περάσω τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τι είναι το γράψιμο για να γράψει κανείς ένα ωραίο κείμενο? Αν υπάρχουν και παιδιά εδώ που θα δώσουν τώρα εξετάσεις στις Πανελλήνιες. Είναι και ένα μάθημα, όχι φροντιστηρίου, επικοινωνίας. Πώς μπορεί να γράψεις μια καλή έκθεση, ένα καλό κείμενο? Όταν ο Ζαν Πιαζέ, ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος, πήγε στην Αμερική, τον κύκλωσαν οι Αμερικανοί φοιτητές και του είπαν: «Έλα εδώ, έλα εδώ, πώς γράφεις εσύ τέτοια βιβλία, πώς γράφεις δημιουργικά βιβλία, πού βρίσκεις ιδέες?» Α, λέει, τρία πράγματα και κάνω. Τρία πράγματα. Τι κάνεις, λέει? Πρώτον, δεν διαβάζω ποτέ, λέει, στο θέμα στο οποίο πρόκειται να γράψω ένα βιβλίο. Δεύτερον, διαβάζω τριγύρω, διαβάζω ιστορία, μαθηματικά, θρησκευτικά κλπ. Και τρίτον, το πιο σημαντικό, αγαπητοί μαθητές, έχω, λέει, ένα αντίπαλο δέος. Για να γράψω ένα καλό κείμενο. Θα σας διαβάσω δύο κείμενα που είναι δημιουργικά, που είναι δημιουργικά τα κείμενα αυτά, και θέλω λίγο να τα ακούσετε, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικά. Είχα, κύριε Πατρίκη.